Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι και φυσικά ξεκινάει και σήμερα η εκπομπή παρεμβάσεις. Θα είμαστε για μια μισή περίπου ώρα μαζί και έχουμε να δούμε πολλά και σημαντικά θέματα. Άλλωστε αυτή η επικαιρότητα δεν μπορεί να σε αφήσει αδιάφορο. Έχουμε πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Έχουν ανέβει οι τόνοι με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο για τις offshore και όλη τη συζήτηση που έχει προκληθεί. Είχαμε ανακοίνωση και σκληρή ερώτηση από την Νέα Δημοκρατία. Αποχώρησε ένας βουλευτής, ο κύριος Μπάρκας του ΣΥΡΙΖΑ από το κανάλι ΜΕΚΑ, όπου ήταν παρόν γιατί υπήρξε έντονη αντιπαράθεση για το θέμα του ΕΚΑΣ. Και γενικότερα έχουν ανέβει τόνοι. Έχουν ανέβει τόνοι, έχουμε αναπτυξιακό νομοσχέδιο το οποίο μπαίνει στην διαδικασία της Βουλής. Γίνεται η πρώτη αποτίμηση των μέτρων τα οποία εμπολείς θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από αύριο το πρωί, ειδικά ο φόρος προστιθέμενης αξίας του 24%. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Να χαιρετήσουμε, έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας, το μέλος της Γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, να το χαιρετήσουμε. Και ο κ. Λευτέρης Γεωργιάδης είναι πρόεδρος της Δημοτικής Οργάνωσης Δράμας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Καλή θητεία. Καθήκοντας. Καλή θητεία. Καλή θητεία. Σιδεροκέφαλος. Κεντρική τοπική. Σιδεροκέφαλος. Κύριε Ξανθόπουλε, υπήρξαν σήμερα και αρκετές, θα το χαρακτήριζε έτσι, αντιπαραθέσεις σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο με τις offshore και μία από αυτές ήταν από τον κύριο Μπαλάφα, ο οποίος είπε ότι μάλλον εδώ έγιναν κάποια λάθη. Καταρχήν να, αυτού του πράγματος. Να προσδιορίσω ότι δεν πρόκειται περί νομοσχεδίου, πρόκειται περί μιας διάταξης που παρισέβησε. Ναι, μπήκε. Δηλαδή, εντάξει, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει την πρώτη ευθύνη, βέβαια, που εισηγείται το νομοσχέδιο. Έτσι. Αυτή έχει την ευθύνη του τι εισηγείται. Και βλέπετε και μια ευθύνη και της αξιωματικής και της αντιπολίτευσης, η οποία δεν το είδε να το αναδείξει κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, αλλά προέκυψε εκ των υστέρων. Αυτό που εγώ έχω αντιληφθεί είναι αυτές οι λογικές των φιλελεύθερων, ότι όλοι δικαιούνται να τα κάνουν όλα, ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ νόμιμου και ηθικού, έτσι εφόσον είναι νόμιμο είναι και ηθικό, και αυτό προσκρούει στις πάγιες απόψεις και των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας. Αν δω μάλιστα το σημερινό πρωτοσέλιδο της Αυγής και λέει offshore, offside, σημαίνει ότι είναι το ότι δεν θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ότι θα μπουν ασφαλιστικές δικλείδες, δεν ξέρω αν θα κάνει προημερησίας διατάξεως στη Βουλή, δεν ξέρω αν θα είναι απλή νομοθετική ρύθμιση, αλλά νομίζω εκεί αυτό τυχαίο που λέτε συμβάνει, είναι τυχαίο συμβάν, λέτε ότι είναι. Δηλαδή εδώ τώρα συνήθως αναρωτιέσαι τι πάει να γίνει τώρα. Κοιτάξτε, τώρα. Δίκη προθέσεων και κυνήγι μαγισσών δεν είναι καλό να κάνουμε, τουλάχιστον εδώ εμείς που είμαστε γνωριζόμαστε και εκτός τηλεοπτικών διάβλων και στούντιο και δεν έχει κανένα νόημα να έρθει, λέει ο κύριος Γεωργιάδης το κάνει για αυτό και εγώ λέω το κάνει για το άλλο. Έτσι. Το λογικό, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω, η εκτίμησή μου είναι. Το λογικό είναι ότι παρισέφρισε, διότι αυτά τα πράγματα είναι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η λογική των φιλελεύθερων. Δικαιούνται, υπάρχει μία μερίδα της κοινωνίας που θεωρεί γιατί να μην μπορεί ο υπουργός να έχει μία offshore. Είναι ένας πολίτης, είναι ατομικό του δικαίωμα. Δεν είναι παράνομες, πρέπει να πούμε, αυτής της μορφής οι εταιρείες. Τώρα το αν είναι νόμιμο και ηθικό να έχει πολιτικό... Κοιτάξτε, η κουβέντα νομίζω σε αυτό το επίπεδο τέθηκε κατά πόσον η αριστερά, οι επάγιες αρχές της ανοίγει το δρόμο για υπουργούς. Αυτή ήταν η κουβέντα. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί σε κάτι και δεν νομίζω ότι πρέπει να διογκώνουμε ατυχείς διατυπώσεις και διαπιστώσεις, νομίζω ότι το θέμα θα λήξει πάντως, πάρα είναι, πολύ είναι, γρήγορα. Να είναι πω και χαρακτηριστικό, κάτι άλλο. Κύριε Ξανθόπουλε, ότι είχαμε την γρηγορότερη παρέτηση μετά την παρέτηση του κυρίου Καμένου από πλευρά στον ΑΝΕΛ. Είχαμε τον κύριο Βερνίκο, το θυμόμαστε όλοι, στην κυβέρνηση Παπανδρέου. Παπαδήμου, δεν θυμάμαι κιόλα. Παπανδρέου, που είναι ο Βερνίκο Τέλεχο. Ο Βερνίκο μπήκε το πρωί υπουργό ναυτιλία και το μεσημέρι παραιτήθηκε γιατί είχε offshore, αν και εφοπλιστή. Ναι, γιατί έχετε ο Βερνίκο, το θυμάμαι και το ξέρω γιατί είναι στέλεχο του αντιδικτατορικού κινήματο, πτυχιούργο νομική. Και έχει δραστηριοποιείται στο τέτοιο, στα σκάφη αναψυχής. Κουραζιέρες, γιάχτινγκ, πώς το λένε αυτό το πράγμα, εκεί. Και ο άνθρωπος διέγνωσε μία αντίφαση και τα λοιπά και προς τιμήν του είχε παραιτηθεί. Δηλαδή είναι, ας πούμε,
υπήρχε και μία ρύθμιση, από όσο θυμάμαι, ότι την είχε κάνει μία εισηγήτρια, ήταν ο Νίκος Τσούκαλης, που το απαγόρευε παντελώς. Εν πάση περιπτώσει όμως, νομίζω το πολιτικό θέμα που πάει να γεννηθεί είναι άνευ ουσίας. Ας περιμένουμε ελάχιστες μέρες, νομίζω ότι θα κλείσει και θα κλείσει ακριβώς όπως επιβάλλουν οι απόψεις του... της κοινωνίας, οι απόψεις των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε... Να πω και ένα τελευταίο να κλείσω. Θα μπορούσε, κατά την άποψή μου, να πει, ας πούμε, η κυβέρνηση ότι ναι, είναι μια μνημονιακή υποχρέωση, είναι αυτό που είναι. Εμείς όμως ως κόμμα, αυτόν που είναι βουλευτής ή υπουργός και συμμετέχει σε offshore, δεν τον βάζουμε στις λίστες μας, δεν τον έχουμε στην κοινοβουλευτική μας ομάδα κτλ. Νομίζω δηλαδή θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση. Βεβαίως εκεί, αν σου προκύψει εκ των υστέρων, τον βουλευτή δεν μπορούσε να τον παραιτήσεις. Έτσι. Αλλά το ότι θα προχωρήσει, φαίνεται, λέω, φαίνεται σε μια νομοθετική ρύθμιση, σημαίνει ότι μάλλον το μήνυμα ελήφθη. Αυτά και δεν νομίζω υπάρχει λόγος να υπάρχει. Κύριε Γεωργιάδη, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πούμε για αυτό το θέμα, το οποίο είναι κυρίαρχο αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Δίνει μεγάλη έμφαση και μάλιστα, από όσο γνωρίζω, κατατέθηκε και ερώτηση κοινοβουλευτικά με πρώτο τον κύριο Μητσοτάκη να την υπογράφει, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σοβαρό ή δεν είναι σοβαρό? Είναι παράβλεψη ή κρύβει κάτι άλλο? Είστε σαν Νέα Δημοκρατία κατά του ένας πολιτικός να έχει και μια τέτοια επιχείρηση? Το θεωρείτε μη νόμιμο, μη ηθικό? Τι ακριβώς? Είμαστε κατά ξεκάθαρα. Θα πω μόνο σε αυτά που είπε και ο κύριος Ξανθόπουλος, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μπορείτε είναι τυχαίο να το τεκμηριώσετε. Δηλαδή εγώ... Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία στο επόμενο διάστημα θα αναφέρει και ονόματα και τα πάντα. Λοιπόν, θα θυμίσω μόνο στον κόσμο πώς έγινε η διακίνηση μαύρου χρήματος στην περίπτωση του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Νομίζω αυτό μπορεί να μας λύσει όλες τις απορίες. Η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Φυλακτή, αυτός είναι ο ρόλος της. Σε τέτοια θέματα θα είναι κάθετη. Το ξαναλέω ότι για μας δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και θα δείτε τις επόμενες μέρες την αντίδραση του κόμματος μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πάντως, αν δεν αποδεικνύεται κάτι τέτοιο, πρέπει να πούμε, είναι πολύ βαρύ το να μπαίνει η Νέα Δημοκρατία σε μια διαδικασία ότι μέσα από αυτήν τη ρύθμιση ουσιαστικά προσπαθούν, τι να προσπαθούν να κάνουν, να αθωώσουν πολιτικά πρόσωπα του παρελθόντος. Τι ακριβώς, κύριε Γεωργιάδη? Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Τις επόμενες μέρες θα το δείτε. Η Νέα Δημοκρατία πάντως είναι έτοιμη να καταθέσει οτιδήποτε χρειάζεται για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Το ψηφίσατε ή δεν το ψηφίσατε αυτό, κύριε Γεωργιάδη? Βέβαια. Κοιτάξτε. Προφανώς. Και δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να με ενημερώσετε αν είναι και ο κύριος Μπαλάφα το ρεπορτάζ με τον κύριο Μπαλάφα, να το πούμε. Ναι, ναι, σε ένα λεπτό. Συνεχίστε, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, κοιτάξτε. Η Νέα Δημοκρατία για μια ακόμα φορά ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη έβαλε πλάτη για τον τόπο. Ναι, ήταν μια δύσκολη απόφαση αυτή. Έπρεπε όμως να την πάρουμε. Όπως έχουμε πάρει τόσες και τόσες κατά τον παρελθόν. Να ξέρετε μόνο ότι τα μνημόνια που υπογράφονται ή που ψηφίζονται δεν έχουν μέσα ειδικές ρυθμίσεις. Δεν αφορούν το πού θα βρούμε τα χρήματα, από ποιον θα τα πάρουμε και το τι θα κάνουμε. Αυτά είναι όλα και έρχονται κατόπιν διαπραγμάτευσης. Η κυβέρνηση κάνει τις προτάσεις της. Η κυβέρνηση σήμερα για το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ψηφίστηκε και θα ήθελα να πω στον κόσμο, ο οποίος πολύ φοβάμαι ότι δεν γνωρίζει το τι ψηφίστηκε. Τι έχει να γίνει τις επόμενες μέρες με το μισθό του, με τη σύνταξή του? Δεν είναι προήμιο όμως, δεν είναι προήμιο, κύριε Γεωργιάδη, αυτό της ψηφοφορίας του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, όταν ψηφίστηκε από διευρυμένη πλειοψηφία ποταμιού Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΠΑΣΟΚ τότε, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ ήταν τότε. Με ΣΥΡΙΖΑ και Δημάρ, όταν όλοι μαζί ψηφίζαν, δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις, έτσι, ναι. Κύριε Φυλακτέ, δεν υπάρχουν. Λέγατε όμως και τότε ότι είναι σκληρό, αλλά το ψηφίζουμε. Ναι, ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία, και αυτή είναι και η πρόταση του Κυριάκου του Μητσοτάκη σήμερα, έτσι, καταθέτει μια πρόταση τη Συμφωνία Αλήθειας. Οι νεοδημοκράτες μπορούν και όλος ο κόσμος ο οποίος έχει στο σπίτι του ίντερνετ μπορεί να μπει στη Νέα Δημοκρατία και να δει τι προτείνει. Προτείνει ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Ναι. Πότε ήταν σωστή η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή? Τότε που ψήφισε το μνημόνιο ήταν πάλι σωστή. Και τώρα που δεν ψηφίζει τα μέτρα είναι πάλι σωστή? Γίνεται και τις δύο φορές να κάνει σωστά πράγματα? Με άλλο πρόεδρο, αλλά. Τα μέτρα τα οποία ψηφίζονται δεν προβλέπονται όλα αυτά από το μνημόνιο. Δεν σου λένε σήμερα το πώς θα εξοικονομήσεις τα χρήματα. Εσύ προτείνεις ως ελληνική κυβέρνηση. Οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ
και επιτρέψτε μου να πω το δεκανίκη του την ΑΝΕΛ, είναι οι συγκεκριμένες. Αυτό λέγεται πάντως, ότι ο δικός χάρτης ουσιαστικά, είναι... τα νούμερα σου λένε οι ξένοι, εμείς θέλουμε 4,8 δις. Προφανές. Το πώς θα τα βρεις, είναι προφανές. Είναι απόφαση της κυβέρνησης. Είναι απόφαση της κυβέρνησης, βεβαίως. Δεν σου λέει η μνημονιακή σου υποχρέωση, η συμβατική σου υποχρέωση, δεν φτάνει μέχρι τη λεπτομέρεια. Αλλά ακούστε να δείτε. Να μιλάμε στον κόσμο τη γλώσσα της αλήθειας για να μπορεί να αντιλαμβάνει ο κόσμος και τις δυσκολίες και τον λόγο των δυσκολιών. Οι τρόποι να εξοικονομηθούν, να εξευρεθούν χρήματα είναι δύο. Ή αυξάνεις τα έσοδα ή μειώνεις τις δαπάνες. Αυτή είναι η τρόπη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να εξευρεθούν χρήματα, γιατί δεν μπορούμε να δανειστούμε. Η λογική του κυρίου Μητσοτάκη είναι μειώνω τις δαπάνες, μειώνω μισθούς συντάξεις. Αυτό είναι το πρώτο για αυτόν. Είναι αυτή η πολιτική του άποψη. Δηλαδή δεν θα απολογηθεί σε μένα, πολύ περισσότερο σε μένα ο κύριος Μητσοτάκης γι' αυτό, αλλά αυτό έχει κατά νου. Εμείς λέμε δεν θα πειράξουμε το κομμάτι αυτό πάνω από 1000, μέχρι 1300 ευρώ, που είναι ένα στοιχειώδης όρος επιβίωσης, μια στοιχειώδης προϋπόθεση, έτσι, και ότι θα κοιτάξουμε να αυξήσουμε τα έσοδα. Από πού? Από τη φορολογία. Από ποιους? Από αυτούς που έχουν από ένα επίπεδο και πάνω. Είναι μια πολιτική επιλογή, έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Η αύξηση των εμέσων φόρων δεν τους πλήττει όλους όμως. Τους πλήττει όλους. Αλλά εάν δεν αυξηθούν οι έμεσοι φόροι, πρέπει να αυξηθούν πλήρως οι άμεσοι. Πόσο θα αυξηθούν πλήρως οι άμεσοι? Είναι κάνεις ένα μείγμα με βάση τις πολιτικές σου επιλογές τέτοιο που θα μπορέσεις να πάρεις πολλά από τους λίγους, τα λιγότερα από αυτούς που δεν μπορούν και δεν έχουν να πληρώσουν, και η έμεση φόροι είναι αυτοί που καταξιοχήν είναι άδικοι φόροι, αλλά μπαίνουν ακριβώς για να μπορέσεις να ισορροπήσεις ανάμεσα στις δαπάνες και στα προβλεπόμενα έσοδα. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι επ' αυτών των θεμάτων και δεν είναι αν κρύβεται πίσω από τους offshore ο Ξανθόπουλος ή ο Φυλακτός, παραδείγματος χάρη. Και εδώ πραγματικά είναι προφανής η αμηχανία της συντηρητικής παράταξης που λέει για ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Πάντως, δεν θα απολογηθεί, έχω την αίσθηση, κύριε Ξανθόπουλη, και η Νέα Δημοκρατία για το ότι πέρασε αυτή η διάταξη για τις offshore. Όχι, λογικά είναι κυβερνητική απόφαση. Αυτό. Είναι προφανές, ναι. Και το είπα ότι η ευθύνη βαρύνει εμάς. Το είπαμε πολύ καθαρά. Αλλά να μην κάνουμε την τρίχα τριχιά. Να μιλήσουμε λοιπόν για το πρόγραμμα, να μιλήσουμε για την αξιολόγηση, να μιλήσουμε για τις αυξήσεις των ΦΠΑ, να μιλήσουμε για το ΕΚΑΣ, να μιλήσουμε. Αυτά είναι ζητήματα πολιτικής αντιπαράθεσης που έχουν ιδεολογικό περιεχόμενο. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τον υφυπουργό τώρα, τον κύριο Παλάφα, τι είπε στην πρωινή εκπομπή του Σταρ Αθηνών με την κυρία Τσαπανίδου. Έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή του, όπου διαφοροποιείται από αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη, λέγοντας ότι πρέπει να επανεξεταστεί. Θα βγει σήμερα. Για πιο απ' όλα. Αυγή δεν διαβάσατε. Τα πάντα διαβάζετε. Το ότι είναι offside ή offshore δεν είναι. Κοιτάξτε, μέγα ζήτημα. Προφανώς. Χρειάζεται ίσως να γίνει μια ρύθμιση για να έρθει η παρεξήγηση. Διότι δεν υπάρχει θέμα επί της ουσίας σε τελευταία ανάλυση. Είναι μια προσπάθεια. Υπήρξε με αυτή την. Τι με το άρθρο 178, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Στο τελευταίο νομοσχέδιο που ήταν για την αξιολόγηση, υπήρχε ένα άρθρο 178 μέσα στις 240 σελίδες που ήταν το νομοσχέδιο, υπήρχε ένα άρθρο 178 που επαναπροσδιόριζε τον όρο εξωχώρια εταιρεία. Έλεγε δηλαδή, πώς το έλεγε ακριβώς ο κ. Παπαγγελόπουλος, το έλεγε αντικαθίσταται από την ορολογία εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα κράτη που δεν χαρακτηρίζονται συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα, για να μπει ένας έλεγχος και μια τάξη σε αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι δεν νοείται, κατά τη γνώμη μου, Έλληνας πατριώτης, λέω εγώ. Δεν εννοώ, με ενδιαφέρει πολιτικός ή όχι. Έλληνας πατριώτης που σε αυτή τη φάση προσπαθεί με διάφορα τέτοια κόλπα και διάφορες τέτοιες ενέργειες, έστω και αν τυπικά είναι νόμιμες, να βγάλει χρήματα έξω για να μην υποστεί τις όποιες επιβαρύνσεις υφιστάμεθα εμείς, ο πολύς ο κόσμος, ο πάρα πολύς κόσμος, που ούτε θέλει ούτε μπορεί να βγάλει χρήματα έξω. Άρα τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση? Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, κύριε Παλάφα? Να κάνει. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση τώρα, διότι την πέρασε τη ρύθμιση αυτή. Κοιτάξτε, αναλαμβάνω, επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπήρχε μια τέτοια διάταξη με τον τρόπο που γράφεται. Αν χρειαστεί η κυβέρνηση να κάνει μια μικροαλλαγή για να έρθει η παρεξήγηση. Επαναλαμβάνω. Γιατί αυτά που λέγονται περί το περάσαμε έτσι και χωρίς να καταλάβουν, αυτά δεν ισχύουν. Η παρεξήγηση ποια είναι, κύριε Παλάφα? Ορίστε. Ποια είναι η παρεξήγηση? Ποια είναι η παρεξήγηση? Έχετε περάσει μια ρύθμιση. Η οποία τι λέει?
που δίνει το δικαίωμα σε βουλευτές, σε υπουργούς να έχουν offshore σε συνεργαζόμενα κράτη, σε συνεργαζόμενες χώρες. Ποια είναι η παρεξήγηση? Σας είπα και πάλι ότι υπήρχε ανάγκη και απέτηση, προσέξτε, απέτηση μια σειρά κρατών που συναποτελούν ένα φορέα που λέγεται Γκρέκο και είναι εναντίον της διαφθοράς. Υπήρχε μια απέτηση να περάσει μια διάταξη, την οποία εστερνίστηκαν και οι δανειστές, που να ελέγχει αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή η πρόθεση δεν ήταν να διευκολύνεται κανείς να πάει σε εξωχώρες εταιρείες. Αλλά αυτό αλλά γίνεται. Στα πλαίσια μιας αντίληψης που έχουν οι Ευρωπαίοι για τον ανταγωνισμό, να μην εμποδίζεται κάποιος να έχει τη δυνατότητα να κινηθεί και να βγάλει χρήματα προς τα έξω. Αυτό κατά τη γνώμη είναι απαράδεκτο. Δεν το θεωρώ ανήθικο πολιτικά φυσικά για οποιονδήποτε ασκεί δημόσιο αξίωμα ή οτιδήποτε άλλο. Και κατά τη γνώμη μου, ξέρετε κάτι, αν υπάρχουν τέτοιοι, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας να βγουν στη σέντρα. Να τους ανακοινώσουν ποιοι είναι αυτοί, πολιτικοί ή άλλα πρόσωπα αυτό. Που ασκούν πολιτική εξουσία, που έχουν σε εξωχώρες εταιρείες κλπ. Εγώ δεν πιστεύω. Ορίστε. Ποιοι να το κάνουν αυτό? Να το κάνει οι αρχές οι οποίες είναι... Πόσους τέτοιους έχουν βγάλει οι αρχές στην ιστορία τους και τους έχουν βγάλει στη γωνία? Ότι έχουν παράνομο αρκετοί. Χρήμα έτσι. Πώς είναι όχι, οι αρκετοί? Όχι, έχουν βγει. Πώς Λαγκάρ, Panama Papers και λοιπά έχουν βγει. Και θα βγουν και άλλοι. Αλλά λέμε το για το συγκεκριμένο το οποίο αναφέρεται. Να σας ρωτήσω, ευθέως θέλω μια να μου πείτε, ευθέως, αυτό ήταν λάθος κίνηση της κυβέρνησης? Ήταν κάτι που δεν έπρεπε να έπρεπε το κάνει να κυβέρνηση. Προσεχθεί μάλλον περισσότερο. Έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερο, πρέπει να πούμε, αυτό το απόσπασμα με τον κύριο Μπαλάχα. Είναι υφυπουργός εσωτερικών, ο κύριος Μπαλάχας. Μια διόρθωση, και προφανώς και εγώ το είχα λάθος στο μυαλό μου, δεν ήταν από το κείμενο των 7.500 σελίδων, ήταν από τον τελευταίο νόμο, τον τελευταίο της αξιολόγησης. Δηλαδή, μόνος προς. Φαίνεται πάντως, κύριε Ξανθόπουλε, και μετά θα μιλήσει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι εδώ λίγο ο κύριος Μπαλάχας τα λέει τα πράγματα διαφορετικά. Λέει έτσι. Δηλαδή ότι ήταν απέτηση των ξένων κάποιου ειδικού. Πώς θα το χαρακτηρίσουμε, κοιτάξτε, οι οποίοι πιέζαν για να μπει αυτή η διάταξη. Συγγνώμη, αν με παρακολουθήσατε λεπτομερώς, το είπα λέγοντα ότι αυτά είναι πράγματα που είναι συμπεφωνημένα, τα κείμενα, αυτά τα κείμενα που φέρνεις στην Βουλή είναι συμπεφωνημένα, συμφωνημένα δηλαδή, και υπάρχει μια λογική αυτών των ανθρώπων, των φιλελεύθερων, ότι το χρήμα πρέπει να κινείται και δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια. Αυτό το έθεσα ως ιδεολογικό προαπαιτούμενο. Δηλαδή, στη λογική αυτών των ανθρώπων, σαφώς να μην υπάρχουν τέτοιου τύπου εμπόδια. Και μάλιστα αυτή η Γκρέκο, αυτή η ομάδα, λέει ο κύριος Μπαλάφος, που τα προφανώς τα γνωρίζει καλύτερα, πάτησε πόδι να γίνει αυτή η ρύθμιση, η διατύπωση, εν πάση περιπτώσει, η οποία όμως δημιούργησε, άνοιξε τον οσκό του ελαιού, δημιούργησε άλλες εντυπώσεις. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσο προφανές το πρωτοσέλιδο της Αυγής, που εντός των προσεχών ημερών θα κλείσει το θέμα. Το οποίο δεν έπρεπε να ανοίξει. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Γεωργιάδη, ναι. Και φυσικά για αυτό που είπε ο κύριος Ξανθόπουλος, ότι εδώ υπάρχουν δύο τρόποι. Είναι γεγονός, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ή αυξάνεις τα έσοδα ή μειώνεις τις δαπάνες. Η Νέα Δημοκρατία λέει δηλαδή μειώσετε κι άλλο τη συντάξη και τους μισθούς? Όχι. Λοιπόν, ξεκάθαρα πράγματα. Μιλάμε για αύξηση εσόδων. Σας ρωτάω με την καινούργια φορολόγηση που υπάρχει. Και ειδικά σήμερα, κύριε Ξανθόπουλε, στις επιχειρήσεις. Στο οποίο η Νέα Δημοκρατία το έχει κάνει σημαία της. Η ίσπραξη των εσόδων έχει αυξηθεί ή έχει μειωθεί? Με βάση τα μέτρα, λέτε, που παίρνουν την περφορολόγηση. Έχει μειωθεί ή όχι? Άρα είναι ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει. Ας δούμε τι έγινε σε άλλες χώρες. Ναι. Ακόμα δεν εφαρμόστηκε πριν από μια εβδομάδα. Δεν δηλαδή. Έχει να κάνει με τα τωρινά μέτρα. Έτσι, έχει να κάνει με το όλο το μεγάλο το χρονικό με διάστημα. Αυτά που ισχύουν, λέτε. Ακριβώς, που ισχύουν μέχρι σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πόροι μειώνονται. Άρα τι γίνεται? Μειώνεται η κατανάλωση, λέτε, αναγκαστικά τότε. Οπότε τι κάνουν? Αυξάνουμε κι άλλο τη φορολογία. Δεν έχουμε να εισπράξουμε τίποτα, κύριε. Ωραία. Να μειώσουμε τις δαπάνες. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία τι λέξει? Πιστεύω πάντως, κύριε Ξανθόπουλε, γιατί είχαμε προχθές τη χαρά να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο, τον κύριο Κιούση, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Ελλάδος. Η λογική πάντως ότι βρίσκουμε τα καύσιμα και προσθέτουμε 10 λεπτά κάθε μήνα, δεν είναι και μια λογική η οποία είναι, αν μη τι άλλο, αναπτυξιακή. Γιατί δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όλη την κοινωνία. Ακούστε. Όποια αύξηση να κάνεις μετά τον αρμαγεδόνα που πέρασε η ελληνική κοινωνία είναι πάρα πολύ βαριά και πάρα πολύ επαχθής για αυτόν που την υφίσταται. Έχουμε χάσει το 25% του ΑΕΠ, κύριε Φυλακτή. Έχουμε χάσει το 1/4 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δηλαδή ούτε σε πόλεμο αυτό το πράγμα συνέβη. Όχι τα 10 λεπτά, και το 1 λεπτό είναι επαχθέστατο.
Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα αδύρυτη, μια ανάγκη την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να αντιμετωπίζουμε με αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά και τα ιδεολογικά που σας είπα. Οι πολίτες θα κρίνουν στο τέλος της τριετίας, τετραετίας, εάν αυτό το πράγμα βοήθησε να ξεμπλοκαριστεί. Κύριε Γεωργιάδη, συνεχίστε. Λοιπόν, να κλείσω πρώτα αυτό που είπε ο κύριος Ξανθόπουλος στην αρχή και με ρωτήσατε κι εσείς. Λέτε δεν είναι, δεν είναι δημοκρατία, αποτελεσματικά μέτρα αυτά. Δεν έχει ψηφίσει τέτοια μέτρα. Σε ό,τι αφορά τη Σοφσόρ. Δεν το έχει ψηφίσει. Τελείωσε. Νομίζω ξεκαθαρίστηκε, το διευκρινίσαμε, τελείωσε. Πάμε τώρα στα οικονομικά. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει ακριβώς αυτό που σας είπα. Ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βάζεις νέους φόρους από τη στιγμή που δεν μπορείς να εισπράξεις προηγούμενους. Άρα δεν θα έχεις έσοδα. Προτείνει λοιπόν ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Και μιλάω συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες που σαν δικηγόρος νομίζω τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, κύριε Ξανθόπουλε, με τη νέα φορολόγησή σας. Λοιπόν, μιλάει για μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις. Αλλά με κίνητρα. Ποια είναι τα κίνητρα, σκεφτείτε μόνο, άμα δώσουμε ένα κίνητρο σε μια επιχείρηση, ότι αν προσλάβει έναν άνθρωπο, θα έχει ελάφρυνση φόρων. Αν προσλάβει 10 ανθρώπους, θα έχει μεγαλύτερη ελάφρυνση φόρων. Θα σας πει όμως κάποιος, κύριε. Ένα λεπτό. Και γιατί δεν τα κάνατε αυτά πριν 2 χρόνια, ας πούμε, που ήταν ο κύριος Σαμαράς. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, θα ήθελα να σας πω ότι έπεσε κακήν κακός. Μετά από το. Τις ευρωεκλογές. Μετά τις ευρωεκλογές άρχισε η πτώση, αλλά και μετά τη θέση του κυρίου Τσίπρα, ότι ό,τι και να γινότανε, με την προεδρική εκλογή θα πηγαίναμε προς νέα εκλογική αναμέτρηση. Θα τα εφάρμοζε, λέτε. Θα μπορούσε να ξεκινήσει. Ήδη είχαν. Υπήρχε καταρχήν, και πιστεύω ότι αυτή είναι σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος. Έτσι, δεν υπάρχει αξιοπιστία της Ελλάδος στο εξωτερικό. Προς τους δανειστές και τους εκπροσώπους. Ναι, ξέρετε τι λέω, κύριε Γεωργιάδη. Αυτή τη στιγμή η χώρα περιμένει μία δόση δανείων, γιατί αν δεν τα πάρει αυτά τα δάνεια, η χώρα θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Είμαστε με την πλάτη στον τύπο. Αυτό απαιτεί, γιατί έχουμε μάθει πλέον, έχουμε γίνει με τον Φίλη κιόλας, έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν και ώρες από το πρώτο μνημόνιο. Έτσι. Έχουμε γίνει ειδικοί πλέον. Αυτό απαιτεί άμεση εφαρμογή μέτρων και όχι μέτρων που θα μειώσουν την ανεργία. Δεν τους νοιάζει, έχω την αίσθηση, κύριε Γεωργιάδη, τους ξένους, αν η ανεργία εδώ είναι 70% ή 80%. Ο κόφτης, ας πούμε, κύριε Φυλακτέ, αφορά αυτό που λέτε. Δεν αφορά το ότι δεν είμαστε αξιόπιστοι πλέον στα μάτια των ξένων. Γιατί μπήκε ο κόφτης. Αυτό σας λέω, ότι επί Νέας Δημοκρατίας, αυτό που κατάφερε ο Αντώνης ο Σαμαράς σε εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας στα μάτια των ξένων. Που σήμερα ξεκινώντας με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη δημιουργική ασάφεια και καταλήγοντας στο τρίτο μνημόνιο, την έχουμε χάσει. Δηλαδή, αυτό λέτε, λέω. Έκανε κακό και η διαπραγμάτευση. Λέτε ακριβώς. Ξεκάθαρα αυτό. Ακριβώς. Κύριε Ξανθόπουλε, εδώ μπαίνουν ζητήματα. Ένα πολύ σκληρό μνημόνιο, λένε. Ένα μνημόνιο που περιλαμβάνει και τον κόφτη. Ο κόφτης δεν είναι ουσιαστικά μια μορφή κοψίματος των δαπανών. Κοιτάξτε να σας πω. Κουρέματος των δαπανών. Καταρχήν να πω ότι το επιχείρημα των απανταχού της Υφηλίου Φιλελεύθερων είναι ότι η μείωση των φόρων θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Είναι ψευδές. Δεν αποδεικνύεται από τα πράγματα ότι δημιουργεί θέσεις εργασίας. Δημιουργεί τάσεις αποθυσαυρισμού, δημιουργία εξωχώριων εταιριών, καταθέσεων κτλ. Αλλά θέσεις εργασίας δεν δημιουργεί. Αν ήταν έτσι, οι σκανδιναβικές χώρες. Των φόρων δημιουργεί, ναι, πάντως. Εμείς δεν λέμε προσέξτε. Εμείς δεν λέμε ότι η αύξηση των φόρων δημιουργεί. Εμείς λέμε ότι η αύξηση των φόρων είναι αναγκαία συνθήκη σήμερα για να κλείσουμε την αξιολόγηση και να περάσουμε κανονικά σε συνθήκες κανονικότητας. Είναι ένα αναγκαίο κακό. Δεν είπαμε εμείς ότι η αύξηση των φόρων ή δημιουργεί θέσεις εργασίας, αλλά φαίνεται ότι το επιχείρημα των συντηρητικών ανά την Υφήλη, ότι η μείωση των φόρων δημιουργεί θέσεις εργασίας, αποδεικνύεται έολο. Γιατί ακριβώς είμαστε σε μια φάση χρηματιστηριακού καπιταλισμού. Τα χρήματα αυτά επενδύονται, γίνονται σε εξωχώρες εταιρείες. Όλο αυτό το πράγμα που παρακολουθούν τα Panama Papers κτλ. Και δεν γίνονται επενδύσεις σε αυτή καθ' αυτή τη χώρα για να εργαστεί κάποιος και να αποδώσει. Γιατί το κεφάλαιο πάει εκεί που βγάζει παραπάνω. Σήμερα συνθήκες αυτές. Βγάζει παραπάνω με αυτόν τον τρόπο. Τόσο απλά τα πράγματα. Όχι με την παραγωγική διαδικασία. Προφανώς. Ένα αυτό. Αεριτζίδικος καπιταλισμός. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν είναι. Εγώ τώρα δεν θα βρεθώ να πω σε βαριές συζητήσεις. Άρα λέτε, απλά είτε έτσι είτε αλλιώς τα μέτρα. Λέω λοιπόν ότι η μείωση των φόρων είναι
εφεύρημα, μάλλον όχι εφεύρημα, είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ότι η μείωση των φόρων δημιουργεί θέσεις εργασίας. Πρέπει να συντρέξουν και άλλα πράγματα. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει, όπως είπατε, ότι είναι σωστή η φορολόγηση που και εγώ σαν ελευθερός επαγγελματίας. Δεν ηφαισιακά αυτά τα μέτρα, κύριε Ξανθόπουλε. Θα σας πω. Αυτό που λέγεται από πολλούς. Εξαρτάται. Εξαρτάται από το εξής. Εξαρτάται ακριβώς από το αν θα μπορέσει να επανεκκινήσει η οικονομία, εάν θα μπορέσουν να εισρεύσουν χρήματα στην πραγματική οικονομία, εάν ο Ντράγκη θα καλύψει τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, εάν θα πάρουν οι οφειλέτες του δημοσίου τα 3,5 δις που έχουμε προγραμματίσει. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα μονοσήμαντα, είναι μια συνολική παρέμβαση που κάνει στην κοινωνία, αυτή που ως αριστερά φιλοδοξούμε να κάνουμε, γιατί τώρα θα παρεύουμε στην κοινωνία. Μέχρι τώρα έχουμε φάει την ψυχή μας με τους θεσμούς, τις διαπραγματεύσεις και κλείνει και δεν κλείνει η αξιολόγηση κτλ. Και έτσι θα κριθεί. Άρα η αποσπασματική κριτική, τα 10 λεπτά στη βενζίνη, ας πούμε, είναι φυσιακό μέτρο, είναι προφανές. Είναι αποσπασματικό, όμως, δηλαδή ότι βγαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και λέει θα κλείσουμε. Ναι. Ότι βγαίνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και λέει. Έτσι, καταστρεφόμαστε. Έτσι. Είναι αυτό, δηλαδή και κινδυνολογία, είναι καθόλου, μια πραγματικότητα. Καθόλου δεν είναι κινδυνολογία. Ο καθένας, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τους βενζινοπόλες, ναι, μιλάω για εμάς. Ο καθένας όμως έχει την δική του ματιά και λέει ότι εμείς με αυτά τα πράγματα δεν βγαίνουμε. Τι θα γίνει για να βγείτε, χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο, τέτοιο που εμείς ως κυβέρνηση της αριστεράς φιλοδοξούμε ότι έχουμε, θα το δοκιμάσουμε στην πράξη. Έτσι, γιατί οι ασκήσεις επί χάρτου είναι εύκολες. Η κοινωνία δείχνει, είναι, πώς το έλεγε, ότι η πραγματικότητα είναι εξωροκέφαλη, έλεγε ο Λένιν. Δεν είναι δηλαδή ότι κάναμε ένα ωραίο σχέδιο και υπερπάθηση. Η κοινωνία έχει τις δικές της επιλογές. Και θα δοκιμαστούμε στην κοινωνία. Είναι επιστροφή στο ρεαλισμό. Άρα στην πραγματικότητα. Στο ρεαλισμό για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, λέω το εξής. Βεβαίως, μονομερός και επιμέρους αντιμετωπιζόμενο το μέτρο, κρινόμενο το μέτρο, μπορεί να σου δημιουργεί μια αίσθηση, μια μάλλον τάση ότι αυτό το πράγμα είναι ηφαισιακό, αλλά και επειδή το ξέρεις ως κυβέρνηση πρέπει να πάρεις τα ανάλογα μέτρα εκείνα με βάση τον δημόσιο τομέα, με βάση τα χρήματα που διαχειρίζεται το κράτος, ναι, για να δώσεις ανάσεις. Αν όμως κάποιον το φορολογείς 26% από το πρώτο ευρώ, του ζητάς 100% προκαταβολή, ναι, του αυξάνεις ασφαλιστικές φορές, του αυξάνεις, αν έχει εργοστάσιο, την επιχείρηση, το ρεύμα, του αυξάνεις τα καύσιμα, τι μέτρα θα πάρεις και σε ποιο χρόνο. Αυτό σε ένα χρόνο θα κλείσει. Λοιπόν, θα το προσέξω. Καταλάβατε. Αλλά αυτό λέω από πού θα εισπράξει. Προσέξτε τώρα. Αυτό λέω. Καλά, να το δούμε. Να το δούμε. Το που θα εισπράξει, να το δούμε. Ένα λεπτό μόνο. Και αυτό που είπαμε, κύριε Ξανθόπουλο. Θα πει κάτι ο κύριος Γεωργιάδης, θα πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Αυτό που σας είπα είναι ότι η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων δεν θα γίνει διαμαγές από τη Νέα Δημοκρατία. Μίλησα για συγκεκριμένα πράγματα. Μίλησα από τη στιγμή που θα υπάρχουν. Έχετε συγκεκριμένο πρόγραμμα δηλαδή. Γιατί λέγεται απασχόληση νέε. Τότε θα έρθει η κυβέρνηση να ελαφρύνει αυτή την επιχείρηση. Άρα μπορούμε να καταπολεμήσουμε έτσι και την ανεργία. Καταρχήν οι θέσεις. Δηλαδή λεφτά υπάρχουν, κύριε Γεωργιάδη. Λεφτά δεν υπάρχουν. Λεφτά δεν υπάρχουν. Εμείς δεν τάζουμε 13ο μισθό, ούτε 13η σύνταξη. Πάντως η χώρα τον επόμενο μήνα πρέπει να πληρώσει και κάτι ομόλογα που λήγουν, πρέπει να πούμε. Θα τα πληρώσει. Ακριβώς. Θα τα πληρώσει. Εμφανίστε πάντα, ξέρετε. Θα τα πληρώσει, κύριε Φυλακτέ, θα τα πληρώσει η χώρα. Αυτό ακριβώς έχει το νόημα της ολοκλήρωσης αξιολόγησης. Τελείωσε αυτό το πράγμα, πρέπει να το λέμε. Δηλαδή να δημιουργήσει στον κόσμο ότι πραγματικά υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες καταστάσεις. Δεν είναι το χειρότερο μνημόνιο αυτό, κύριε. Να σας πω το εξής. Είναι το χειρότερο από όλα τα προηγούμενα. Όχι. Δεν είναι το χειρότερο από όλα τα προηγούμενα. Έχει όμως την τραγική. Υπάρχει όμως η τραγική συγκυρία, είναι το τρίτο. Δηλαδή έχεις υποστεί ό,τι έχεις υποστεί, έχεις χάσει όσα έχεις χάσει και πλέον δεν αντέχεις. Έναν καταπτωημένο λαό και σε μια καθημαγμένη κοινωνία έρχεται ένα μνημόνιο το οποίο είναι προφανές ότι δεν αντέχεται. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της εκπομπής. Συνέχεια της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι, εδώ συζητάμε με το μέλος της Γραμματείας Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο και τον κύριο Λευτέρη Γεωργιάδη, πρόεδρο της Δημοτικής Οργάνωσης Δράμας της Νέας Δημοκρατίας. Και πάμε να δούμε και ένα ακόμα
βίντεο, φίλες και φίλοι. Άναψαν και τα αίματα, πρέπει να πω, τις τελευταίες ημέρες. Έγινε μια συζήτηση στο Μέγκα, στην πρωινή εκπομπή. Εκεί ο κύριος Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να είναι από την Πρέβεζο ο κύριος Μπάρκας. Τον είχαμε πάρει και συνέντευξη όταν ήρθε στη Δράμα. Είπε κάτι, τον είπε ο και κύριος Γκέρογλου κάτι άλλο. Έγινε μια φασαρία πρωτόγνωρη, πρέπει να πούμε. Τελικά αποχώρησε ο κύριος Μπάρκας από το στούντιο. Είχε όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τοποθέτηση του κυρίου Μπάρκα σχετικά με το ΕΚΑΣ. Πάμε να τη δούμε. Αν πριν από δύο χρόνια είχαν συμβεί αυτά, αναρωτιόμαι τι θα λέγατε. Αν μας κόψετε τον καφέ, μας κόψετε το τσιγάρο. Αν δεν το κόψουμε μόνοι μας δηλαδή. Ακούστε. Με συγχωρείτε. Αλλά είναι κάπου, είναι εσείς που λέγατε ότι θα τα αλλάξετε όλα προς το καλύτερο, είναι κάπως διαφορετικό. Το ΕΚΑΣ, 100.000 άνθρωποι. Για το ΕΚΑΣ έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Όχι για τα λαδρομικά. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω. Το ΕΚΑΣ είπαμε ότι ήταν μια διαδικασία η οποία η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποφασίσει να το καταργήσει. Τι λες, κύριε. Τι λες, κύριε. Τουλάχιστον μπροστά μου δεν θα λες τέτοια πράγματα. Καλά, δεν μην τον δείρεις κιόλας. Βέβαια. Θα φτάσω και εκεί. Ήρεμησε κύριε Γκέρογλου. Τα ψέματα τέλος κύριε Μπάρκα. Τα ψέματα τέλος κύριε Μπάρκα. Πολιτικά θα σε διαβεβαιώ. Πολιτικά. Τα ψέματα τέλος κύριε. Τα ψέματα σε εσάς κύριε. Τέλος κύριε τα ψέματα. Τέλος τα ψέματα κύριε Μπάρκα. Εντάξει, εντάξει, πολιτικά το έπρεπε. Για πραγμάτες επειδή είχα κάνει εγώ. Προσωπικά δεν δέχομαι τα ψέματα. Δεν τρέπεστε λίγο. Θα μας δίνετε κιόλας. Λοιπόν, δεν τρέπεστε λίγο. Πολιτικά τώρα. Δεν θα σας αφήσω. Εκεί που σας περνάνε κύριε Κεκέρο. Παρακαλώ κύριε. Απολογήσου. Να απολογηθείτε εσείς και απολογήσου τώρα. Που θα μας διάβησε τώρα τα υπόλοιπα. Που θα μας δείτε κιόλας. Τα ψέματα τέλος. Σε εσάς κύριε. Τα ψέματα τέλος. Λοιπόν παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν παρακαλώ. Άστε το θάρρος να πείτε. Βασίλη. Παρακαλώ κύριε Μπάρκα. Να κάνω μια διευκρίνηση. Θέλω να με δείρω κι ο Κεκέρογλου. Θα κάνω μια διευκρίνηση. Εκεί που του περνάτε. Θα κάνω μια διευκρίνηση. Παρακαλώ. Δύο λεφτά, δύο λεφτά. Το θα σε δείρω και μετά το κάνω πολιτικό είναι απαράδεκτο και θέλω να το πάρεις πίσω. Δεν... Έλα τώρα, μπορεί. Δεν, μπορούμε... δεν μπορεί να βάλουμε το Πολάκι και να... που είπε θα του ρίχνει να πάει τρία μέτρα. Τώρα χειροδικίες δεν έχουμε κάνει ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ναι, εντάξει. Ας... Εννοείται. Καλά. Εντάξει. Χειροδικίες δεν έχουμε κάνει ποτέ. Όχι, να το αποσύρει. Να το αποσύρει. Χειροδικίες δεν έχουμε κάνει ποτέ. Το αποσύρει. Τον παγίδευσα και εγώ λίγο η αλήθεια είναι ότι χωρίς να το θέλω που του είπε καλά μην το δει κιόλα επειδή μίλησε άσχημα και λέει ναι, ναι, θα το κάνω. Νομίζω ότι το αποσύρει. Ζητάει συγγνώμη θα τη δείτε αν δεν το αποσύρει. Λοιπόν, παρακαλώ. Τι είπατε? Τη συνέχεια λέω θα τη δείτε αν δεν το αποσύρει με την τοποθέτησή μου. Αν δεν αποσύρεις ό,τι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποφασίσει. Να αποσύρω εγώ. Ναι. Οι ειδικοί περί τα ασφαλιστικά λένε ότι δεν το είχαν αποφασίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν ήταν θέμα ασφαλιστικό. Εγώ θα θυμίσω ότι είχαν αποφασίσει την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Αυτή είναι η δική μου. Έτσι. Τώρα, αν θέλει ο κύριο Κεκέρογλου να με δει. Έλα τώρα, αφού το πήρε πίσω, γιατί επενέργεσαι. Όχι, 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 όχι. Είναι απαράδεκτα, κύριε Οικονομέα, αυτά τα πράγματα. Είναι απαράδεκτα, ναι, αλλά. Είναι απαράδεκτα. Φταίω και εγώ που το παρέσει. Δεν φταίει εγώ που το παρέσει. Δεν φταίει καθόλου. Ήθελα να διορθώσω την ένταση τη φωνή. Αυτό είναι το επίπεδο τη πολιτική συζήτηση. Μην με κάνετε να το δάσκε. Εγώ το παρέσει. Αυτό είναι το επίπεδο. Δεν σε σώνει τίποτα από τι ψευγέ που λε. Δεν σε σώνει τίποτα. Μα τι θα γίνει. Να το πάρεις πίσω. Τι να πάρεις πίσω. Εσύ να ντρέπεσαι. Να λες ψέματα. Έχεις ένα κείμενο να το λέει. Έχεις ένα κείμενο να το λέει. Προπαγανδιστή και μπελιστή. Έχεις ένα κείμενο που να το λέει. Θα μου επιτρέψετε. Αποφάσισε ότι θα καταργήσει το ΕΚΑΣ. Η προηγούμενη κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει το ΕΚΑΣ. Η προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ. Εγώ πήραμε τη θέση σου. Έλα τώρα. Με συγχωρείτε. Με τέτοιες αντιλήψεις δαρσίματος δεν θα συμμετάσχω σε τέτοιες συζητήσεις. Ο κύριος Κεκέρογλου είναι υπόλογος για αυτά που λέει. Με συγχωρείτε. Ρε παιδί μου, δεν σε υποστηρίξαμε. Με συγχωρείτε. Δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι προσωπικό. Εντάξει, με συγχωρείτε. Ο κύριος Κεκέρογλου είναι υπόλογος για αυτά που λέει. Με συγχωρείτε για αυτό. Αλλά δεν το διορθώσαμε. Είναι η πρώτη φορά που θα το κάνω. Είναι η πρώτη φορά που θα το κάνω. Ο κύριος Κεκέρογλου είναι υπόλογος για αυτά που λέει. Με συγχωρείτε για αυτό. Να με συγχωρέσετε. Όχι, δεν μας δίνει. Η προηγούμενη κυβέρνηση αποφάσισε. Χάος, πρέπει να πούμε κυρίες και κύριοι. Δέστε από μια λέξη τι μπορεί να γίνει. Εδώ όμως μπήκε ένα θέμα αν το ΕΚΑΣ. Τελικά είχε προβλεφθεί από πρώτα να κοπεί, κόπηκε τώρα, γι' αυτό έγινε η συζήτηση. Είναι αρκετά υψηλή τόνη το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κύρια μεταξύ βουλευτών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, σε πολλές αντιπαραθέσεις με
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γεωργιάδη. Θα ήθελα, κύριε Φυλακτέ, βλέποντας το συγκεκριμένο περιστατικό, να τους πω ότι να παραδειγματιστούν από τη δική μας τη σημερινή συζήτηση, μπας και μπορέσουν και βρουν κάποια άκρη. Είστε ήπιος, κύριε Γεωργιάδη. Ορίστε. Τελικά δεν έκοψε η προηγούμενη κυβέρνηση πάντως το ΕΚΑΣ ή δεν το προέβλεψε από πριν? Όχι, όχι. Είναι ξεκάθαρα. Είναι τα πράγματα, είναι το τρίτο μνημόνιο, το οποίο πολύ σωστά είπατε προηγουμένως. Ούτε κόφτες προβλέπονταν πρώτα. Κόφτες δηλαδή, όχι. Ναι. Οι κόφτες για τη Νέα Δημοκρατία και για μένα θεωρώ ότι ίσως να είναι το τέταρτο μνημόνιο. Κόφτες, να πω, κόφτη είχε και το προηγούμενο μνημόνιο, έτσι, και κατά την άποψη και σωστά από ό,τι λέει ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα. Αυτό που λέμε κόφτες, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες, εναλλακτικά σενάρια. Απλώς ήταν άλλοι. Πώς το πούμε, άλλη δοσολογία, άλλη ποιότητα. Είναι, θεωρώ ότι είναι παρεπόμενο, είναι παρεπόμενο της. Το είπα και προηγουμένως ότι οι κόφτες μπήκαν καθαρά για το ότι δεν είναι αξιόπιστη η ελληνική κυβέρνηση. Αυτή είναι μια κρίση που κάνετε. Είναι και μεγάλο το χρέος, πρέπει να πούμε. Είναι πολύ μεγάλο. Αυτό είναι αλήθεια. Ως διαδικασία να πω, γιατί εγώ από τον κύριο Μητσοτάκη το άκουσα και μπορείτε να το ελέγξετε από τις πηγές σας, κύριε Φυλακτή, ότι είπε ότι και στο προηγούμενο μνημόνιο υπήρχε ο λεγόμενος κόφτης και πρέπει να μπαίνει. Πραγματικά είναι ένα εναλλακτικό σενάριο. Αν δεν πάνε τα πράγματα καλά, τι πρέπει να κάνεις. Τώρα η Νέα Δημοκρατία βέβαια το αναδεικνύει σε ζήτημα αξιοπιστίας του Πρωθυπουργού. Από την άλλη μεριά, όταν θα έχω το λόγο, θα δεν είναι μόνο κόφτης όμως. Κύριε Ξανθόπουλε, είναι και αυτή η μεταβίβαση ακινήτων και περιουσίας του κράτους ουσιαστικά για 99 χρόνια κλπ. Για το οποίο γίνεται μεγάλη κουβέντα και εκεί θα σας πω. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία η πλέον φιλελεύθερη τάση, τώρα η Μπακογιάννη ας πούμε, ήταν η πλέον σκληρή, λέγοντας προσέξτε τι φέρνετε στη Βουλή. Και εδώ έχουν λάθος όλοι. Όχι, δηλαδή όχι. Αυτή η μεταβίβαση είναι θέματα από μια αριστερή κυβέρνηση. Δεν είναι κιόλας. Θέματα λάθος. Δεν είναι θέματα λάθος. Είναι η διαφορετική προσέγγιση. Τι λέει ο Τσακαλώτος? Ότι το μεγάλο χρονικό περιθώριο για την διαχείριση αυτών των θεμάτων βοηθάει στην καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων. Εάν δηλαδή εγώ οφείλω, πρέπει σε 10 χρόνια να φέρω οικονομικά αποτελέσματα, είναι προφανές ότι το διεθνές κεφάλαιο θα με περιμένει τον ένατο χρόνο στη γωνία. Εάν έχω μία πολυτέλεια χρόνου να διαχειριστώ το περιουσιακό μου στοιχείο. Δεν είναι χώρηση αυτό, το... κύριε Ξανθόπουλε. Γιατί να είναι χώρηση? Ουσιαστικά τα 99 χρόνια δεν είναι. 4-5 γενιές. Συγγνώμη, εγώ οφείλω, κάνω μια σύμβαση και λέω ότι οφείλω να φέρω αυτά τα αποτελέσματα σε αυτό το χρονικό διάστημα, περί αυτού πρόκειται. Βάζω υποθήκες αυτά, έτσι, λέμε. Όχι υποθήκες, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που έχουμε συνομολογήσει, έτσι, το αεροδρόμιο, το λιμάνι, το ένα, το άλλο κτλ. Έτσι, αυτά τα πράγματα εγώ τα πηγαίνω σε ένα ταμείο το οποίο έχει 3 Έλληνες, 2 ξένους, συμφωνούν οι Έλληνες για τους ξένους, συμφωνούν οι ξένοι για τους Έλληνες, θέλει μια πλειοψηφία των 4 για να μην δημιουργούνται μπλοκ κτλ. Αυτά όμως είναι αντικείμενα πολιτικής κριτικής. Έτσι, ο καθένας το βλέπει και λέει ότι τα αποτελέσματα μου δεν πιέζομαι να τα φέρω άμεσα για να μην αναγκαστώ να ξεπουλήσω κόψω χρονιά. Μπορώ να διαχειριστώ όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία με τον τρόπο που εγώ επιλέγω με τις ανάλογους σχετισμούς στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να μπορέσω να αποσύσω ένα μεγάλο μέρος του χρέους και μάλιστα με την διαδικασία με την ποσοτικοποίηση 30-40-40. Κύριε Γεωργιάδη, η Νέα Δημοκρατία έχει διαφορετική προσέγγιση και μάλιστα αφήνει εχμές για ποινικές ευθύνες στο συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας ότι δεν έπρεπε να περάσει κάτι τέτοιο. Εννοείται. Εννοείται. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι με αποδείξεις και με στοιχεία έτοιμη για όλα αυτά που λέτε. Αλλά εγώ θα ήθελα να επανέλθω λίγο στο θέμα το προηγούμενο. Και θα ήθελα να σας πω, κύριε Φυλακτέ, αυτό που με ανησυχεί πιο πολύ είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν γνωρίζει το τι ψηφίστηκε και το τι θα εφαρμοστεί από αύριο. Τι είναι ο κόφτης? Περιέχει μείωση μισθών συντάξεων? Αυτό θα φανεί όταν θα έρθει ο Απρίλιο. Ο υπουργός είπε όχι. Εγώ δεν τον πιστεύω. Ναι, ο κόφτης δεν ενεργοποιείται αύριο. Ναι. Ακριβώς. Θα φτάσουν. Αν θέλουν οι δημότες, αν νομίζουν ότι μπορούν να τον πιστέψουν, δικό τους θέμα. Τι είναι η μείωση του αφορολογήτου? Ξέρουν ότι από αύριο θα δουν μείωση στο μισθό και στη σύνταξή τους? Τι είναι η αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης? Είναι και αυτή η παρακράτηση? Ρωτάω τον κόσμο, επειδή γνωρίζετε ότι και λόγω του αντικείμενου της δουλειάς που είμαι μέσα στην κοινωνία κάθε μέρα κτλ. Και κανένας δεν ξέρει τι του περιμένει. Καλό είναι λοιπόν να δούμε την καθημερινότητα. Και εγώ
Αυτό λέω, κύριε Ξανθόπουλε. Η καθημερινότητα σήμερα για τους πολίτες και τους δημότες της Δράμας, μια που μιλάμε για εδώ, είναι πολύ δύσκολη. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις. Και αντί αυτού έχουμε. Η διαφορά είναι ότι στις διαπιστώσεις συμφωνούμε, στις προτάσεις. Πέρα από αυτό, ένα λεπτό. Υπάρχει και αύξηση της φορολογίας. Να μιλήσουμε για το 24% του ΦΠΑ. Τι έγινε με τον έμφυα. Γνωρίζουμε ότι θα πληρώσουμε περισσότερο. Μιλάμε για ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων θα πληρώσει περισσότερο έμφυα φέτος. Θα πληρώσουν περισσότερο έμφυα τα ακίνητα σημαντικής αξίας και λιγότερο αυτά που δεν είναι σημαντικής αξίας. Έτσι. Σωστά. Έπρεπε να βγει ένα πάντως, πόσο. Κύριε Ξανθόπουλε, δεν καταργήθηκε έμφυα. Δεν καταργήθηκε. Βεβαίως δεν λέγαμε αυτά το 15 το Γενάρη. Πήγαμε, κάναμε μία διαπραγμάτευση, συμβιβαστήκαμε, υπογράψαμε ένα μνημόνιο, ήρθαμε, το ψήφισε η Βουλή, πήγαμε σε εκλογές, συμφώνησαν οι πολίτες, ναι. Τελειώσαμε αυτήν την ιστορία. Επαναφέρετε επιχειρήματα, όταν μου επαναφέρετε, κοιτάξτε, εγώ να συζητήσω πολιτικά και ιδεολογικά ό,τι θέλετε και να αποδεχτώ και τα πισωγυρίσματα και τις ήττες και τις αντιφάσεις. Αλλά η κουβέντα να γίνεται επί του πραγματικού. Όταν μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ της συμφωνίας της 13ης του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου. Του ΣΥΡΙΖΑ της συμφωνίας 13ης Ιουλίου και του ΣΥΡΙΖΑ του Σεπτεμβρίου που επιβεβαιώθηκε η επιλογή του από τον ελληνικό λαό. Εκεί λοιπόν είπαμε ότι όντως όταν θα πρέπει να φέρω ένα αλφα ποσό από τον έμφυα δεν μπορώ να το καταργήσω. Το είπαμε και ο λαός είπε εγώ βεβαίως. Συμφωνώ μαζί σας. Θα ήθελα να δω αν οι δημότες μας. Οι πολίτες, μα οι πολίτες. Είναι άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ του Ιανουαρίου και άλλος του Σεπτεμβρίου. Ας το κρίνει ο κόσμος. Και ενδεχομένως να είναι και άλλος του 2019. Με τους πληστηριασμούς τι γίνεται, κύριε Φίλη. Λέει όμως, κύριε Γεωργιάδη, ο κύριος Ξανθόπουλος, ότι ο κόσμος αυτό το κρίνει στις εκλογές. Δεν το κρίνει βλέποντας τηλεόραση. Πήγε στις εκλογές και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν είτε ΣΥΡΙΖΑ μετά μνημονίου, είτε ΣΥΡΙΖΑ προμνημονίου. Πάντως ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε. Ναι, και υπόψη είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που πήγε μια κυβέρνηση με μνημόνιο. Με μνημόνιο σε εκλογές. Έτσι. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί η Νέα Δημοκρατία πήγε στις εκλογές έχοντας ψηφίσει μνημόνιο. Ως αντιπολίτευση. Ναι. Του κυρίου Σαμαρά. Νομίζω το ξεχάσατε. Όχι, το ξεχάσαμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι, άλλο τώρα σαν αντιπολίτευση. Πήγε στις εκλογές. Άλλο σαν αντιπολίτευση. Άλλο να είσαι αντιπολίτευση. Ψήφισε και πήγε στις εκλογές. Άλλο να είσαι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω τι γίνεται με τους πληστηριασμούς. Από αύριο απελευθερώνονται. Απελευθερώνονται. Εκτός από συγκεκριμένες κατηγορίες. Στην εμπορική του. Στην εμπορική. Στην εμπορική του. Λοιπόν, όλα αυτά, κύριε Ξανθόπουλε, δεν τα είπατε στον ελληνικό λαό. Όλα, όχι, το Σεπτέμβριο, κατά τη γνώμη μου, εσκεμμένα κρύψατε πολλά από τον κόσμο. Εσείς γιατί δεν τα αναδείξατε που είστε αξιωματικοί του κόσμου. Εμείς τα κρύψαμε, είχαμε κάθε λόγο. Εσείς γιατί δεν είπατε, ξέρετε. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αυτή που μίλησε ξεκάθαρα στον κόσμο. Ναι, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία δεν οδηγήσατε σε εκλογές ρίχνοντας την κυβέρνηση Σαμαρά. Την ώρα που άρχισε να πατάει στα πόδια της. Έχει τελειώσει ο Γενάρης του 2015. Μιλήστε για το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο του 2015 έφυγε ένα κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χάθηκε διαδηλωμένη. Πήγαμε σε εκλογές. Δεύτερον, ξέρετε κι εσείς και εμείς με τη συμφωνία που φέραμε και ψηφίσαμε ότι αυτά τα πράγματα ήσαν μέσα στη συμφωνία. Και να σας πω κάτι άλλο. Επειδή και λόγω της δουλειάς. Πραγματικά, εάν έμενε το προηγούμενο καθεστώς σε μια συνολική αναβολή των πληστηριασμών, κανείς δεν κινούσε μια διαδικασία υλοποίησης των απαιτήσεων που είχε. Οι τράπεζες εξακολουθούσαν να έχουν παθητικό στους ισολογισμούς τους. Τα κόκκινα δάνεια εξακολουθούν να είναι μια χένουσα πληγή και ακόμη σήμερα μιλάμε για τα κόκκινα δάνεια. Είναι ένας τρόπος δηλαδή που επιβλήθηκε στη χώρα και έχει. Έχετε και την προσέγγιση πάντως ότι ο πολλής κόσμος δεν ξέρει, το λέγαμε και στο διάλειμμα, κύριε Ξανθόπουλε, το τι έρχεται. Κοιτάξτε, δηλαδή, ειδικά με τα κόκκινα δάνεια παίζουν και με τη φωτιά λίγο τα πράγματα, γιατί είναι πλέον ηλεκτρονική η διαδικασία. Κοιτάξτε, και μπορεί να βρεθούν προαπρόοπτου πολύ. Θα σας πω το σύνθημα: το κανένα σπίτι σε θέση και σε θέση. Βεβαίως. Το οποίο για. Να απαντήσετε ολοκληρωμένα για αυτό. Βεβαίως. Δεν τα αρνούμε αυτά τα πράγματα. Και λέω ότι ο κόσμος έκρινε ότι πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ και κατάλαβε ότι σε ένα διεθνή σχετισμό στον οποίο είναι αισχρή μειοψηφία, γιατί τότε δεν ήταν ούτε η Ποδέμος στο προσκήνιο, ούτε η αριστερά στην Πορτογαλία, αντιλήφθηκε ότι οδηγεί τη χώρα στα βράχια. Και ενώ που τον κατηγορούσατε να υπογράψει και να έρθει όποια απόφαση να είναι, όποια για να κλείσει την εκκρεμότητα, έκανε αυτή την επιλογή. Όχι, υπαναχώρησε τον κατηγορούσε η αντιπολίτευση. Ναι, σωστό, έχετε δίκιο. Η αντιπολίτευση. Λοιπόν,
έκανε αυτή την επιλογή, υπέγραψε, ήρθε στους πολίτες και λέει: εγώ έκανα αυτά. Έβλαψε τη χώρα αυτό το διάστημα. Τελικά θα το γράψει η ιστορία, θα το καταγράψει ο ιστορικός του μέλλοντος. Τι εννοείται, αν όλη αυτή η διάστημα. Διαδικασία, αν όλο αυτό ο θόρυβος, τα δημοψηφίσματα, το Brexit, τα capital control, πόση ζημιά έγινε στη χώρα. Καταρχήν να πούμε το εξή: ποτέ η προσφυγή, μάλλον ποτέ η έκφραση τη γνώμη του λαού, του οποιοδήποτε λαού, δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα ισοζύγιο οικονομιστικό. Κατά την ίδια λογική, επειδή οι εκλογές κοστίζουν, θα έπρεπε να τις καταργήσουμε. Δεν μπαίνουν τα ζητήματα έτσι. Πολιτικά θα τα κρίνουν τα ζητήματα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Βεβαίως, ο καθένας έχει την άποψή του, ενδεχομένως και εγώ να έχω τη δική μου και η Νέα Δημοκρατία τη δική της. Θα κριθεί όλη αυτή η ιστορία στο τέλος αυτής της τετραετίας, όταν θα έχει ολοκληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ την όποια παρέμβαση στα πράγματα και θα έρθει να πει στον ελληνικό λαό. Για πετε μου και κάτι άλλο. Έχουμε εκτός από την οικονομία, άλλωστε πολιτική δεν είναι μόνο οικονομία. Έχουμε και προτάσεις φίλοι σχετικά με αλλαγές στην εκπαίδευση, κατάργηση των πανελληνίων. Ναι. Κάποιες άλλες αλλαγές σχετικά ακούγονται, διαβάζουμε με εθνικούς ύμνους, με προσευχή στα σχολεία, με παρελάσεις. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά. Έτσι. Φυσικά είναι προτάσεις της Επιτροπής υπό τον κύριο Λιάκο. Λιάκο. Ναι. Το γνωστό ανοίξει, κύριο Λιάκο. Ναι. Ο γνωστό όταν λέτε, εγώ το ξέρω από την Αυγή. Εσύ από πού το ξέρετε? Εγώ το ξέρω για κάποιες απόψεις που εξέφρασε παλιότερα σχετικά με τη Μακεδονία κλπ. Α, μάλιστα, από το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, γίνεται μία συζήτηση στην Επιτροπή για την Παιδεία. Έχει καταλήξει ένα πόρισμα κάποιων σελίδων 29-30 κτλ. Είναι προς διαβούλευση, βεβαίως. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι προς συζήτηση. Τώρα, αφορά τους εκπαιδευτικούς, αφορά τους γονείς και σε αυτό το κομμάτι θα γίνει μία συζήτηση. Αλλά δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Είναι το κατάλληλο timing αυτό, κύριε Ξανθόπουλε. Κοιτάξτε, δηλαδή, δεν ξέρω. Έχει τόσα προβλήματα. Προσέξτε. Πρέπει να υπάρξει ενότητα των πολιτών. Θα συζητάμε για εθνικούς ύμνους, θα συζητάμε για άλλα πράγματα. Ωραία, σε μια να τέτοια πω πολύ χρονική ωραία. Στιγμή. Ναι, να πω το εξής. Επειδή ο κύριος Λιάκος έχει τις δικές του. Όχι, δεν, έτσι, δεν είναι θέμα. Ιδεολογικές προσεγγίσεις. Θέμα. Ή πιστεύει ότι τα σκόπια πρέπει να λένε Μακεδονία. Ναι, δεν είναι θέμα κυρίου Λιάκου. Είναι θέμα της κυβέρνησης. Άρα η κυβέρνηση δέχεται τις απόψεις του κυρίου Λιάκου για τα εθνικά θέματα. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Συγγνώμη. Είναι εθνική παιδεία. Ακούστε λίγο, μην καλπάζετε. Ακούστε με λίγο τι λέω. Οι απόψεις του κυρίου Λιάκου είναι απόψεις του κυρίου Λιάκου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την άποψη για το θέμα της ΦΥΡΟΜ. Εκφρασμένη. Τελειώσαμε. Διπλή ονομασία κτλ. Έτσι, ΦΥΡΟΜ. Λοιπόν, με ένα όνομα που είναι στην. Πώς το λέμε, για όλες τις χρήσεις, έχουμε τελειώσει αυτή την ιστορία. Το αν ο κύριος Λιάκος εξέφρασε προ δεκαετίας τι είχε εκφράσει για τα Σκόπια, δεν αποτελεί αντικείμενο της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Λιάκος έχει μια ιδιότητα επικεφαλής της Επιτροπής Παιδείας. Ουσιαστικά είναι μια θέση όμως η οποία έχει κυβερνητικό ρόλο. Βεβαίως, έχω την αίσθηση συνεργάστηκε με τη Σιμητιάδα, πρέπει να πούμε. Ο κύριος Λιάκος παλιά. Με τον κύριο Σιμίτη πριν. Ενδεχομένως. Με την κυρία Δραγώνα. Λοιπόν, είναι μια παρέα αυτή. Είναι μια παρέα, όπως είναι μια παρέα και άλλοι άνθρωποι. Το γεγονός ότι εξέφρασε μια άποψη ο Λιάκος δεν φωτίζει μονομερώς το πόρισμα για την παιδεία. Ξαναλέω, είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολεί στην κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Τώρα, αν είναι το timing σωστό, θα το κρίνει η κυβέρνηση. Και κανείς δεν λέει ότι αυτό θα έρθει τον επόμενο μήνα. Έτσι, είναι μια συζήτηση που θα γίνει. Δεν ξέρω πότε θα έρθει, αλλά αυτά τα θέματα είναι. Πρέπει να ανοίγονται, πρέπει να συζητούνται στην κοινωνία. Είμαστε ένα κοσμικό κράτος, είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και αυτά τα θέματα συζητούνται ελεύθερα. Για όνομα του Θεού, κύριε Γεωργιάδη, η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει μετατοπιστεί, λένε, λίγο προς το νέο φιλελεύθερο, σε αυτά τα θέματα έχει θέση. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Για τα θέματα ενώ της παιδείας. Είναι υπέρ, ας πούμε, αυτής της προσέγγισης του κ. Λιάκου. Επίσημα η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί. Θα σας πω όμως αυτή τη στιγμή ο Λευτέρης Γεωργιάδης και λέω κάθετα την άποψή μου. Δεν δέχομαι να μην γίνονται παρελάσεις και να μην γίνεται κάτι προς το σχολείο ή προς εκεί. Και πιστεύω ότι αυτή θα είναι και η θέση της Νέας Δημοκρατίας αύριο. Ξεκάθαρα. Όσο αφορά όλα τα θέματα τα οποία έθεξα, ακόμα και το θέμα των Σκοπίων θα πω, έτσι, δεν ήταν ένας στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ αυτός που είχε τέτοια άποψη, κύριε Φυλακτέ. Ήταν πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Που είχαν την ίδια άποψη. Λέει εδώ, έχει δίκιο όμως. Θα θυμίσω και κάτι ακόμα. Ότι ο Λιάκος τοποθετήθηκε εκεί λόγω επιστημονικών γνώσεων κλπ. Δεν σημαίνει ότι ο Λιάκος ό,τι λέει είναι θέμα γραμμής της κυβέρνησης. Με καλύπτει απόλυτα. Με καλύπτει απόλυτα αυτό. Γιατί είναι θέματα τα οποία δεν θέλω να πλησιάσω, δεν θέλω να ακουμπήσω. Θα πω όμως το εξής. Τοποθετήθηκε εκεί αυτός ο κύριος. Ο κύριος Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Φίλης. Μα αυτό το τοποθέτησε. Δεν υπήρχε, λέει, γενοκτονία των πονίων. Ως Έλληνας και Πόντιος δεν το ανέχομαι αυτό.
Και εγώ που είμαι Έλληνας και Πόντιος. Και θα ήθελα τις θέσεις του βουλευτή της δράμας του κυρίου Καραγιάννη για το συγκεκριμένο. Συγγνώμη, ας μην το... Και δεν είναι... Ένα λεπτό, παρακαλώ. Έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτή η δήλωση. Κατά το παρελθόν έχουμε ακούσει πολλά. Είναι κάποια πράγματα, έτσι... Που αντί να μας ενώσουν, κύριε Σαββόπουλε. Όχι, πάντως έχω την αίσθηση, Λευτέρη Γεωργιάδη και ο Θεόβλος Ξανθόπουλος δέχεται ότι κάποιοι πρέπει να σκέφτονται λίγο παραπάνω το τι λένε. Είναι γενικότερο το φαινόμενο. Δηλαδή όταν λέει ο άλλος. Αλλά δεν κατάλαβα. Και ας μην καπνίσουμε. Καλό στην υγεία θα κάνουμε. Ένας υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων να λέει αυτή τη λοιπόν. Αυτό ήταν που με έδειξε εμένα. Πολύ ωραία. Ένα λεπτό λοιπόν να ολοκληρώσω. Και θα ήθελα και την τοποθέτηση και τη δική σας και του ΣΥΡΙΖΑ την επίσημη τη δράμα, αλλά και του βουλευτή μα. Του κρύου Γαραγιανίδη. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν μπορούμε να πέσουμε αυτά τα θέματα. Είμαστε κάθετοι σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να το αποφορτήσουμε έτσι. Σας είπα και την προσωπική μου άποψη, αλλά αυτή όλη η κουβέντα περί εθνοκαθάρσεως και περί γενοκτονίας, είδατε που κατέληξε στον ξυλοδαρμό των ανθρώπων στο συλλαλητήριο, το μεγάλο συλλαλητήριο που είναι στην πλατεία Συντάγματος, να διαμαρτυρηθούμε, όπου Χρυσή Αυγή βρήκε και πρόσφορο έδαφος, έριξε ξύλο κτλ. Δηλαδή, θέματα τα οποία μπορούμε να τα διαχειριστούμε και να μην τα σηκώνουμε και να μην δημιουργούμε τέτοιες τεχνητές. Μπορεί να έχει ο κύριος Φίλης την άποψή του. Έτσι, ήταν η οποία εμένα. Ήταν προσωπική έτσι, εμένα την αίσθηση πάντω ότι δεν είναι η κυβέρνηση δηλαδή... είναι υπουργό, άρα εκφράζει την κυβέρνηση και μία δήλωση ενό φίλη. Όχι. Την παίρνουν οι τουρκικές εφημερίδες, την κάνουν πρωτοσέλιδο. Τον αδικείται. Δημιουργεί προβλήματα. Προσέξτε, τον αδικείται. Δημιουργεί προβλήματα όταν μιλάει. Τον αδικείται για τον εξή λόγο. Όταν. Γιατί την θυμάμαι πάρα πολύ καλά, με είχε απασχολήσει. Ήταν σε συνέντευξη στον Χατζηνικολάου στον Ελληνικό και ήταν μάλιστα μάλλον και η τελευταία ερώτηση που του έκανε και του είπε η επιστημονική μου άποψη, τώρα είναι άλλο θέμα αν δίκαιο όταν έχει επιστημονική άποψη ο Φίλης αν είναι ιστορικός και τα λοιπά, έτσι, είναι ότι δεν επρόκειτο περί γενοκτονίας αλλά περί εθνοκάθαρσης. Αυτό είπε. Δεν σημαίνει ότι έχουμε μιλήσει ως κυβέρνηση και ως κόμμα. Έτσι. Είχαμε υπερψηφίσει την 19η Μαΐου ως μέρα μνήμης ποντιακού ελληνισμού. Δηλαδή έχει μία άλλη άποψη και έτσι είναι. Να μην φοβόμαστε, κύριε Πλακτά, να μην φοβόμαστε. Ο ελληνισμός είναι πάρα πολύ δυνατός όταν πατάει στην πραγματικότητα. Αυτά του τύπου, αυτού του τύπου οι συζητήσεις είναι από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν αντιλαμβάνουν την οικουμενικότητα του ελληνισμού και νομίζουν ότι κάθε φορά που λέγεται κάτι κρύβονται ανθέλινες κτλ. Δεν ξέρω πάντως, αν ακουστεί από κυρία, είχαμε και μία άλλη κυρία η οποία ήταν και βουλευτής, η οποία κατά περίεργο τρόπο εκείνη την ώρα πήγε. Βγήκε από τη Βουλή, πήγε στο αναγνωστήριο της Βουλής την ώρα που σηκώθηκε η Βουλή όρθια. Για μην τα ξεχνάμε, κύριε Ξανθόπουλε. Είναι προσωπικές επιλογές. Ναι. Συγγνώμη, έχω υπάρχουν την άνθρωποι. Ότι ο ανθεληνισμός δεν είναι και η καλύτερη μορφή. Συγγνώμη, αυτό θέλω να σας πω. Στην πατρίδα. Αυτό... Να λες ότι αυτό το 1922 όχι. Στη Σμύρνη περίπου αυτό... κάνανε διακοπές οι Έλληνες. Μην το φτάνετε στην άλλη μεριά. Και να λες μετά, συγγνώμη, μην το φτάνετε στην άλλη μεριά. Δεν είναι κάθε φορά που σπάει. Η κυρίαρχη αφήγηση και η κυρίαρχη λογική δεν είναι ανθεληνισμός. Το έθνος που λέει Σολωμός πρέπει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθές. Είχαμε στο 1821 εμφύλιο πόλεμο. Σφαχτήκαμε μεταξύ μας. Δεν είναι ότι είναι ανθεληνικό. Είναι ένα στοιχείο της ιστορίας του παρελθόντος το οποίο πρέπει να το αφομοιώνουμε και να το κριτικάρουμε. Να μην φοβόμαστε να συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Δεν σημαίνει κάθε φορά που ακούγεται μια άλλη άποψη ότι κυοφορείται ένα ανθεληνικό, μια ανθεληνική αφήγηση. Αυτό θέλω να πω. Και υπάρχουν κόκκινες γραμμές πριν πάμε σε διάλειμμα κατά την άποψή σας. Στα ζητήματα της ελευθερίας γνώμης της κυβέρνησης. Δηλαδή ο Φίλης σαν δημοσιογράφος της Αυγής μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Στα ζητήματα όταν ο Υπουργός το λέει και βγαίνει η κυβέρνηση και λέει δεν ισχύει αυτό. Βεβαίως. Ποιο από τα δύο ισχύει. Όχι, η κυβέρνηση του λέει δεν ισχύει αυτό. Αλλά το είπε. Πάλι κάνετε το λάθος. Και δεν ξέρω γιατί επαναλαμβάνετε το λάθος. Σας είπε ο άνθρωπος, είναι η προσωπική μου άποψη. Αυτό είπε ο Φίλης.
Για να το κλείσουμε όμως. Δηλαδή, αυτό γιατί έχουμε... λέμε ότι φρέγω... σαν υπουργός λοιπόν, δεν επιτρέπεται. Όχι, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχει... Σαν δημοσιογράφος μπορεί να κάνει. Βεβαίως, έχει την προσωπική του άποψη και από εκεί και μετά θα κριθεί για αυτήν. Σαν υπουργός παιδείας θα κριθεί για το έργο που θα κάνει στην παιδεία. Έτσι. Δηλαδή το ίδιο κάναμε και στο θέμα του και ευτυχώς έπεσε με τον κύριο Μουζάλα που εν τη ρήμη του λόγου μίλησε για Μακεδονία, σηκωθήκαμε όλοι και τα λοιπά. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Όχι, να παρατηθείς. Δηλαδή δεν είναι πράγματα αυτά. Παρατηθήκε ο κύριος Καμένος. Θα πάμε μετά. Παρατηθήκε ο κύριος Καμένος αυτό. Διαφημίσεις. Έχω την αίσθηση πάντως. Και ο κύριος Μουζάλας πέρασε και ένα πρόβλημα υγείας, πρέπει να πούμε, ναι. Άνθρωπος. Ότι εκεί πραγματικά ο κύριος Μουζάλας εντελώς εν τη ρήμη του λόγου του το είπε. Συμφωνώ απόλυτα. Φυσικά ναι. Αυτό δημιουργεί πάντα, την αίσθηση. Ότι όταν ένας κάνει διαπραγμάτευση για ένα θέμα και κουράζεται, γεγονός είναι αυτό κύριε Ξανθόπουλου, χωρίς να είναι ηρωνικό, πώς μπορεί να διαχειριστεί θέματα τρομερά και φοβερά όπως το προσφυγικό, όταν σε μια συνέντευξη μπορεί να μπερδευτεί και να πει. Εντάξει, ναι, γιατί μα δεν πάει, μόνο στη διαπραγμάτευση. Έχει ένα στελεχειακό δυναμικό δίπλα, έχει μια ομάδα. Όταν κουράζεται. Έγινε, αλλά εγώ να σας πω το εξής. Δηλαδή, ή έκανε λάθος και το είπε ο άνθρωπος αμέσως. Και συμφωνήσαμε όλοι, ήταν ένα. Γλωσσικό λίσθημα. Έτσι. Και καταθέσαν όλοι οι βουλευτές της Μακεδονίας, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Χεριαζίδης, την δήλωση να παραιτηθεί ο Μουζάλας, διότι κτλ. Δηλαδή αυτό είναι το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα το κρίνεις γιατί είναι ανεπαρκή στο προσφυγικό. Και θα δούμε και για τον κύριο Μουζάλα. Έχουμε ένα βίντεο από την ΕΡΤ τι είπε σχετικά με αυτή τη συμφωνία με τους Τούρκους. Γιατί όλοι φοβούνται και αύξηση των ροών, πρέπει να πούμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Εικόνες μες στη μουσική 93,5 Star FM. Το αστέρι της καρδιάς σου θα σ' ακολουθεί. Τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, εδώ από το Star Βορείου Ελλάδος, οι παρεμβάσεις με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, μέλος της γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Λευτέρη Γεωργιάδη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Οργάνωσης Δράμας της Νέας Δημοκρατίας. Προειδεάσαμε σε ποιο θέμα θα πάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής και δεν είναι άλλο από το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό, όπου έχουμε σίγουρα άλλες εξελίξεις. Πρέπει να πούμε ότι πολλοί το συνδέουν ακόμη και με την παραίτηση του κυρίου Νταβούτογλου. Υπήρχε μια συμφωνία, υπάρχει συμφωνία. Η Τουρκία λέει ότι αν δεν εφαρμοστεί η βίζα, για μας δεν ισχύει η συμφωνία. Και ο κύριος Μουζάλας ήταν χαρακτηριστικός, πρέπει να πούμε, σήμερα, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Περίπου ζήτησε την βοήθεια της Παναγίας να εφαρμοστεί η συμφωνία και να μην έχουμε χειρότερα. Πάμε να το δούμε. Εγώ δεν την άκουσα αυτή την κουβέντα, ωστόσο εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι στην Τουρκία, είτε είναι στα παράλια είτε είναι στην ενδοχώρα, που πολύ εύκολα από την ενδοχώρα μπορούν να βρεθούν στα παράλια, έχουμε περίπου 2,5 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες και έχουμε και περίπου 1 εκατομμύριο παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι ακόμα και αν είναι στις νοτιοανατολικές περιοχές, είναι μια μέρα ταξίδι να βρεθούν στα παράλια. Επομένως, δεν αρνούμε αυτόν τον αριθμό. Αυτό τι μας λέει? Αυτό μας λέει ότι η χώρα μας έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να πετύχει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εμείς αυτή τη στιγμή φτύνουμε αίμα να κάνουμε το δικό μας κομμάτι, δηλαδή το δικό μας κομμάτι της ευθύνης. Και απαιτούμε η Ευρώπη να κάνει το δικό της, να δώσει αυτά που υποσχέθηκε στην Τουρκία, και η Τουρκία να κάνει το δικό της, να κρατήσει τους πρόσφυγες, να φτιάξει τις νομοθεσίες της, κάνει κάποια βήματα. Οποιαδήποτε ρήξη ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, απλά και μόνο για λόγους γεωγραφίας, εμείς είμαστε στη μέση, θα μας κάνει πολύ κακό. Επομένως, δεν έχει νόημα να συζητήσω και να σας πω αν έρθουν όλοι αυτοί τι θα γίνει. Δεν ξέρω να σας πω, θα περάσουμε πάρα πολύ άσχημα. Η συμφωνία τηρείται με τον... Να προετοιμαστούμε για να μην περάσει το παλιάσιμο. Ορίστε, να προετοιμαστούμε για κάτι. Δεν μπορείς να προετοιμαστείτε. Ακούστε να δείτε κάτι. Πώς μπορείς να προετοιμαστείς για 1 εκατομμύριο ανθρώπους με κλειστά σύνορα? Θέλω να είμαστε λογικοί. Δηλαδή, η χώρα μας είναι αυτή. Δεν είμαστε Γερμανία. Η Γερμανία και βρέθηκε απροετοίμαστη. Στη Γερμανία ακόμα υπάρχουν γήπεδα.
Ξεκάθαρα, κύριε Γεωργιάδη, ήταν πραγματικά κραυγή αγωνίας. Εδώ 2,5 εκατομμύρια είναι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία στα σύνορα. Να πετύχει συμφωνία, φτύνουμε αίμα, θα μας κάνει κακό, θα περάσουν πολύ άσχημα οι περιοχές αν τελικά έχουμε έφοδο, είσοδο των μυρίων ουσιαστικά. Ποια είναι η άποψη της Νέας Δημοκρατίας? Εδώ που έφτασε το πράγμα, πρέπει να πούμε φυσικά, η γείτονα χώρα θα μπορέσει να έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι. Ίσως θα είναι το μόνο πράγμα που θα μπορέσω να συμφωνήσω απόλυτα με έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τη βοήθεια της Παναγίας θα ζητήσουμε κι εμείς. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα, κύριε Φυλακτέ. Η Ευρώπη έρχεται και ζητάει από την Ελλάδα, εφαρμόζει, μας επιβάλλει τρίτα μνημόνια, μας επιβάλλει φόρους, μας επιβάλλει χίλια δυο. Δεν ήρθε όμως να σκύψει σε ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, που είναι το προσφυγικό. Κλειστά τα σύνορα. Η Τουρκία απειλεί από δίπλα. Αυτά είναι ζητήματα εθνικά, που καμία κυβέρνηση μόνη της δεν πρόκειται να τα λύσει. Δεν μπορεί να τα λύσει. Πρέπει λοιπόν. Και θεωρείται περίπου δεδομένο ότι θα είναι κλειστά τα σύνορα, ε? Πλέον δεν γίνεται συζήτηση γι' αυτό. Αυτό τελείωσε. Είναι δεδομένο, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Έκλεισε μια συμφωνία με τον κύριο Νταβούτογλου. Δεν υπάρχει Νταβούτογλου, πρέπει να πούμε. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα κάνει ο νέος πρωθυπουργός εκεί. Ίσως ένας από τους λόγους που έφυγε ο κύριος Νταβούτογλου, αλλά είναι και αυτός δηλαδή. Γιατί όχι. Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα εθνικό θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Και καλά θα κάνει η κυβέρνηση να απλώσει χέρι βοηθείας προς την αντιπολίτευση για να δούμε τι θα κάνουμε. Μόνο θα ήθελα να πω το εξής. Σε ό,τι αφορά τη δράμα, τη διαχείριση του προσφυγικού θέματος, εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμο και την Αντιπεριφέρεια Δράμας για την πολύ σωστή διαχείριση. Είχε δημιουργηθεί. Εννοείται ένα... τις υλικοτεχνικές υποδομές. Και όχι μόνο. Γιατί... Και όχι μόνο. Είχε δημιουργηθεί και ένα θέμα, αν θυμάστε, ναι, έτσι, με κάποιους πρόσφυγες επάνω. 5 λεπτά, έτσι, ναι. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή, σας πληροφορώ, δεν βρίσκονται εδώ. Και καλό είναι να τα λέμε μπράβο και στον Δήμαρχο και στον Αντιπεριφερειακό της Δράμας. Κύριε Ξανθόπουλε, εδώ τώρα φαίνεται, είναι λίγο οξύμορο πρέπει να πούμε, ότι ουσιαστικά η χώρα, ο κ. Μουζάλας είναι ένας ειλικρινής άνθρωπος, η χώρα μας βασίζει την ομαλή της, μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, πορεία το επόμενο χρονικό διάστημα στο θέμα των προσφύγων, στην μεγαλοψυχία της γειτονικής χώρας. Μην τυχόν και μας ανοίξει τα σύνορα και μας γεμίσει εδώ πρόσφυγες και μετανάστες. Ναι. Δεν είναι λίγο οξύμορο κάτι τέτοιο? Όχι. Λοιπόν, καταρχήν κάνετε λάθος. Ο Τούρκος δεν βημίζεται, δεν... πρέπει να πούμε, για μεγαλόψυχους πάντως. Δεν είναι θέμα ούτε μεγαλοψυχίας. Και ας μην πηγαίνουμε στα στερεότυπα. Ο Τούρκος φημίζεται για την μεγαλοψυχία του ή δεν φημίζεται. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία. Οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάποια πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι και το θέμα της βίζας, οφείλει η Τουρκία να χαλαρώσει, ας πούμε, τον αντιτρομοκρατικό της νόμο. Αυτά είναι τα ζητήματα του βαθέως κράτους της Τουρκίας. Και η Τουρκία πιέζει πάρα πολύ, είναι λογικό στις διαπραγματεύσεις και να πιέζει με όποιον τρόπο μπορείς, έτσι ώστε αφενός μεν να μην μειώσει, μάλλον να μην διαφοροποιήσει την αντιτρομοκρατική νομοθεσία και αφετέρου να μπορέσουν να πάρουν οι πολίτες της βίζα για να επισκεφθούν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι θέμα δηλαδή μεγαλοψυχίας, είναι μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Από την άλλη μεριά πρέπει, νομίζω συμφωνούμε όλοι μας... Με δύο λεπτά και καταλήγεται με αυτό, κύριε Ξανθόπουλε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, να πω ότι καταρχήν συμφωνούμε όλοι ότι είναι ένα θέμα πανευρωπαϊκό. Και το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, δεν είναι μόνο θέμα της χώρας μας. Και επειδή στην Ευρώπη δημιουργούνται, μάλλον κυριαρχούν ξενοφοβικές απόψεις, γι' αυτόν τον λόγο και προωθείται η ιδέα της Ευρώπης φρούριο. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι χώρες έκλεισαν τα σύνορά τους χωρίς η Ευρώπη να μπορέσει να πάρει μια πολιτική πρωτοβουλία τέτοια που θα το καταστήσει αυτό το κλείσιμο ανενεργό. Άρα... πιέζουμε, προσπαθούμε να διαχειριστούμε εμείς τις ροές που μας αντιστοιχούν, που θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι, ελάχιστοι, αλλά θα έρθουν να τους έχουμε σε συνθήκες που επιβάλλει και η παράδοσή μας και ο πολιτισμός μας, αλλά και οι νομικές μας δεσμεύσεις, είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι μετανάστες, αλλά πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσει από την Τουρκία την εφαρμογή των συμπεφωνημένων. Και θα ήθελα να πω ότι ναι, μπορεί να
παραιτήθηκε ο κύριος Νταβούτογλου, αλλά το κράτος έχει συνέχεια. Σκέφτεστε κάθε φορά που κάνει μια συμφωνία να λέμε την υπέγραψε ο Ξανθόπουλος, πάτε να φέρετε τον Ξανθόπουλο. Νομίζω τα πράγματα στη διπλωματία δεν είναι. Όχι, νομίζω τα πράγματα στη διπλωματία και στη διεθνή πολιτική δεν είναι έτσι και γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν πιέσεις για αυτό το πράγμα. Κλείνω λέγοντας να προσχωρήσω και εγώ στην άποψη του κύριου Γεωργιάδη, όντως κατά την άποψή μας, μου και ο Αντιπεριφέρεια και ο κύριος Δήμαρχος πήραν πρωτοβουλίες και δεν αφήσαν πολιτικό περιθώριο για ακροδεξιές φωνές και για μυσαλώδωσες και ρατσιστικές απόψεις. Η κοινωνία φάνηκε να ομονοεί ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι 500, θέλουν τη στήριξή μας. Εγώ είμαι εθελοντής με το Δικηγορικό Σύλλογο, η σύζυγός μου ως παιδίατρος είναι τακτική για τα παιδιά των προσφύγων, έχουμε μια επαφή, τα πράγματα είναι ελεγόμενα. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο, και τον κύριο Γεωργιάδη από την Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Ξανθόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ, αύριο και πάλι στις 3 κυρίες και κύριοι μαζί. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Γεια σας.